Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι από τις πολύ, πολύ ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Γιατί είδα φίλους από τα παλιά, είδα και φίλους που έγιναν φίλοι πρόσφατα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω το πόσο βαθιά συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη νιώθω για όλες και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Σας είμαι ευγνώμων. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ξεχωριστοί άνθρωποι ανάμεσά μας, ο καθένας καθημιά είναι ξεχωριστός, με την έννοια της ευθύνης που κουβαλάει στις πλάτες του. Ας με επιτρέψουν να τους προσφωνήσω λίγο γενικότερα. Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, αγαπητέ φίλε Γιάννη, αξιότιμη κυρία Ακρίτα, φίλε Γιώργο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά που μπήκατε στον κόπο να είστε σήμερα στο επίσημο ξεκίνημα ενός ταξιδιού, του ταξιδιού της στερεάς υπεροχής. Είμαστε εδώ και είμαστε εδώ στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, στην περιφέρεια. Κλείσαν αρκετά χρόνια που στην ίδια πόλη, στην Χαλκίδα μας, με τη βοήθεια όλων ημών, ανέλαβα την ευθύνη διαχείρισης του Δήμου της Χαλκίδας. Τότε είχα την πολιτική στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού. Κάποιοι μου είπαν σαν να ήταν χθες. Όμως είμαστε σήμερα. Σήμερα βρισκόμαστε πάλι εδώ, στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, στην περιφέρειά μας. Από άλλο μετερίζει. Σε μια νέα πορεία στην αυτοδιοίκηση. Στο θεσμό της τοπικής δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών. Στο θεσμό που οργανώνει τη συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά και στην καθημερινή ζωή. Με την πολιτική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Και αυτό αποκτά για μένα μια ιδιαίτερη, μεγάλη σημασία. Γιατί ως γνωστόν δεν είμαι κομματικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τίμησαν μια διαδρομή και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην διαψεύσω αυτή την εμπιστοσύνη. Θα συνεχίσουμε με τους συνεργάτες μου, γυναίκες και άντρες, σε όλη την περιφέρεια, για να καταλήξουμε με τη στήριξη όλων των κατοίκων της περιφέρειάς μας στην ιστορική πόλη της Λαμίας, την πρωτεύουσα της Ρούμελης, την πρωτεύουσα της περιφέρειας στερεάς Ελλάδας. Ήταν, είναι και θα παραμείνει. Μακριά από μας διάφορα παιχνίδια μικροπολιτικής που κάποιοι ψάχνουν κομματικά ακροατήρια για να εδραιώσουν δήθεν τη θέση τους. Μας αφήνουν παγερά αδιάφορους τούτου του χαρακτήρα τα παιχνίδια. Συνεχίζουμε το αυτοδιοικητικό μας οδηπορικό στο θεσμό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης που στις αρχές του 2000 οι δυνάμεις της προόδου, πολλά εξαιρετικά στελέχη, κάποια είναι και εδώ μαζί μας σήμερα, αγωνιστήκαμε να διορίζεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και με τον Καλλικράτη θεσμοθετήσαμε την αιρετή περιφέρεια, αυτή που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Βρίσκομαι εδώ φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μπροστά σας ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, γιατί ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα πολλών φίλων να δοκιμάσουμε ξανά να μετρηθούμε με τα προβλήματα της περιφέρειας, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας και της πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Όχι βέβαια γιατί είμαστε δεμένοι με την πολιτική ή την έχουμε αναγάγει σε επάγγελμα. Το αντίθετο μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε από μακριά, από παλιά. Μπολιαστήκαμε στα νεανικά μας χρόνια και κουβαλάμε μέσα μας, το DNA μας, το αίμα μας, τις ιδέες της αλληλεγγύης, της συλλογικής πολιτικής δράσης, της συμμετοχής στα κοινά, τις αξίες της κοινωνικής προσφοράς. Παθιαστήκαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γνωρίσαμε τις θεσμικές της λειτουργίες, την αμεσότητα με τον πολίτη. Συμμετείχαμε στους αγώνες για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Διεκδικήσαμε πόρους. Αγωνιστήκαμε
Αγωνιστήκαμε για τις αξίες της αυτονομίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, την αυτονομία από τα κόμματα, τα οικονομικά συμφέροντα, τις κομματικές διρεκτίβες. Γνωρίσαμε στο παρελθόν και ζούμε ακόμα και σήμερα τις τρευλώσεις στον χώρο της αυτοδιοίκησης, αυτές τις άγονες και κομματικές αντιπαραθέσεις, τα χρήσματα, τις κομματικές υποψηφιότητες, τις εξαρτήσεις των αυτοδιοικητικών στελεχών, τα δαχτυλίδια. Γαλουκηθήκαμε στην αυτοδιοίκηση με τη δημοκρατία, τις συγκλήσεις, τις συνεννοήσεις, την αμεσότητα, την πολιτική που σχεδιάζεται με τους πολίτες και όχι ερήμην τους. Μάθαμε, φίλες και φίλοι, και ζήσαμε την πολιτική που ασκείται στο παιδί ως εφαρμογή, ως συμμετοχική διαδικασία, την πολιτική ως αγώνα για την πραγματική ζωή και όχι σαν προνόμιο για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Είμαστε έντονα πολιτικοποιημένοι, όχι κομματικοποιημένοι. Συμμετείχαμε όλοι μας όσοι συμμετέχουμε στο συνδυασμό, στους φοιτητικούς σπουδαστικούς συλλόγους, στα συνδικάτα, στους φορείς, στα σωματεία, στη δουλειά, στο εργοστάσιο. Κατανοήσαμε την πολιτική ως συμμετοχή και προσφορά στα κοινά, ως αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, για κατακτήσεις και δικαιώματα, ως εθελοντική κοινωνική προσφορά, ως συλλογική δράση για βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των εργαζόμενων. Οι συνεργάτες μου, αν και διαθέτουν σημαντική πολιτική εμπειρία, αρκετοί από αυτούς, αν όχι περισσότεροι, δεν ζουν από την πολιτική ή και για την πολιτική. Δεν ψάχνουν να πάρουν ένσημα ή να χτίσουν καριέρα, όπως κάποιοι άλλοι που βλέπουν τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς ως μέσο για την προσωπική ανέλυξη. Όλοι μας, όλα τα στελέχη της παράταξής μας είναι κοινωνικά στελέχη κατ' εξοχήν. Είναι έμπειρα στελέχη της διοίκησης, στελέχη της τοπικής ανάπτυξης, του αναπτυξιακού σχεδιασμού, δημιουργικοί άνθρωποι της συλλογικής προσπάθειας και της συμμετοχής, των κοινωνικών ευαισθησιών και προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους όπως και από διάφορους πολιτικούς χώρους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα η κοινωνία μας, σήμερα η χώρα μας και η περιφέρειά μας βγαίνει δειλά-δειλά από το τούνελ της σκληρής μνημονιακής εποχής. Βγαίνουμε από μια περίοδο που διέλυσε κυριολεκτικά τη χώρα και την κοινωνική της συνοχή. Στρώματα ολόκληρα της κοινωνίας μας έχασαν την κοινωνικο-οικονομική τους θέση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, είναι γνωστό σε εσάς, αυξήθηκε η ανεργία στο 27%, ενώ αντίστοιχα μειώθηκε το ΑΕΠ κατά 25%. Σχεδόν εξοντώθηκε η μεσαία τάξη και φτώχεινε ο τόπος μας. Σημαντικά τμήματα της νέας γενιάς εγκατέλειψαν την πατρίδα. Εμείς, εσείς, λέμε όχι, δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά. Μετά την έξοδο από την οδυνηρή περιπέτεια της λιτότητας και του μνημονίου, οφείλουμε να φέρουμε τη χώρα, να φέρουμε την περιφέρεια, τους θεσμούς, την κοινωνία, αργά αλλά σταθερά, σε κανονικότητα, σε κανονικούς ρυθμούς. Σήμερα βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μπροστά σε ένα σταυροδρόμο. Θα αφήσουμε την οργή, το θυμό των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων να εκφραστεί με την υιοθέτηση απαξιωτικών συμπεριφορών για την πολιτική και τη συμμετοχή. Θα συνεχίσουμε στην περιφέρειά μας τις πολιτικές χωρίς περιεχόμενο, τα lifestyle, την πολιτική των media. Θα αποδεχθούμε ξανά τις αφαιρημένες μέσες της πολιτικής του εν γέννη επιχειρήν, της νεωτερικότητας, αυτών που μιλούν γενικά, γενικώς για το γενικό καλό, ή θα επιδιώξουμε να εμπνεύσουμε ξανά με ένα νέο σχέδιο για να μπορέσουμε να δομήσουμε εκείνη τη συνοχή που έχει ανάγκη η περιφέρεια, η κοινωνία μας, οι συμπολίτες μας. Εμείς είμαστε εδώ μπροστά σας και στο μέτρο που μας αναλογεί επιλέγουμε να συμμετάσχουμε και ταυτόχρονα να διαμορφώσουμε ένα νέο πολιτικό σχέδιο ελπίδας
και αισιοδοξίας για τη ζωή των ανθρώπων, σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και θεσμικής ανασυγκρότησης, σχέδιο κοινωνικής ανάπτυξης με ορθολογισμό, ρεαλισμό, υψηλές προσδοκίες, σχέδιο που θα εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη στους νέους για την πολιτική αλλά και τη ζωή, σχέδιο που θα καλλιεργεί την περιφερειακή συνείδηση, θα κάνει πιο ελκυστική τη στερεά μας, την περιφέρειά μας, θα δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον ζωής για τους ίδιους τους πολίτες, δημιουργικό για τους νέους, ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, με αλληλεγγύη, συνεργασία και κοινωνική ευθύνη. Σχέδιο που θα δημιουργεί μια νέα πίστη στην αυτοδιοίκηση, στην πολιτική, στους θεσμούς και τις δομές, σε μια συνεχιζόμενη μεταρρυθμιστική πορεία στην αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι, θέλω να με ανεχτείτε για λίγο, γιατί πρέπει να πάρετε κάποιους άξονες του προγράμματός μας για να κατανοήσετε ποια είναι και η ειδοποιώς διαφορά του συνδυασμού στερεά υπεροχής από κάποιες άλλες προτάσεις. Θέλω να το κάνω σαφές, με έναν κατηγορηματικό, απόλυτο τρόπο. Δεν θα μοιράσουμε υποσχέσεις. Δεν θα υποσχεθούμε εκατομμυρίων ευρώ έργα σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε νομό. Δεν είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Δεν είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε το κατόπιν ενεργειών. Δεν είμαστε σίγουρα παντογνώστες, ούτε σωτήρες που λανσάρονται αριστοτεχνικά από κάποια μέσα μαζικής επικοινωνίας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς δεν βαδίζουμε στα τυφλά, δεν καλλιεργούμε και δεν βασιζόμαστε σε φρούδες ελπίδες. Εχέγγυα και εγγύηση για σας είναι η πολύχρονη αυτοδιοικητική και διοικητική μας εμπειρία. Ο οδηγός μας είναι η πολιτική και κοινωνική μας παιδεία. Υπόθηκε από την Όλγα και την ευχαριστώ. Ξέρουμε τι θέλουμε. Ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε τι μπορεί και πώς θα γίνει. Τίποτα σε όσα υπογράφουμε, όλα τα στελέχη που συγκροτούμε το συνδυασμό στερεά υπεροχής, όλα τα στελέχη που υπογράφουμε το πολιτικό μας σχέδιο, δεν είναι τυχαία. Γιατί μετά από αρκετά χρόνια εμπλοκή στα κοινά, μάθαμε ότι η ευθύτητα, η ειλικρίνεια είναι τα πιο σημαντικά, αντίθετα από το στρογγύλεμα και το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου τυχαίο και το λέμε ρητά. Το σχέδιό μας θέλουμε να είναι μια συμφωνία μαζί σας. Θέλουμε να είναι μια νέα συμφωνία των πολιτών της περιφέρειας με την πολιτική και την αυτοδιοίκηση. Γιατί μόνο με τη δημοκρατική συμμετοχή και τη συνένεση των πολιτών μπορούν να γίνουν βήματα ή και άλματα προς τα εμπρός. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ονομάσαμε την παράταξή μας στερεά υπεροχής, μια περιφέρεια υπεροχής και κοινωνικής συνοχής μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη των περιφερειών. Θέλουμε ακριβώς με το όνομα, με το λογότυπο, αλλά και το πρόγραμμά μας, να ξαναδώσουμε σε μια έτσι κι αλλιώς υπέροχη περιφέρεια, με ιστορικούς τόπους, το στίγμα της υπεροχής, να την τοποθετήσουμε επάξια στον ελλαδικό αλλά και ευρωπαϊκό χάρτη. Στόχος και όραμα με προϋπόθεση την κοινωνική συνοχή, μια κοινωνία ορθή με κάλυψη των βασικών και κοινωνικών της αναγκών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι αναφερόμαστε σε ένα σχέδιο για τη χωρική, περιβαλλοντική, οικονομική, θεσμική ανταγωνιστικότητα. Γιατί ακριβώς θέλουμε να κάνουμε πιο ανταγωνιστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιφέρειά μας. Θέλουμε περιφέρεια με δυνατό πρωτογενή τομέα.
με βιομηχανία υψηλή και υψηλή βιομηχανική εξειδίκευση, με εξαιρετικά δίκτυα στο κέντρο της χώρας, στο κέντρο της Ελλάδας, με σεβασμό στο περιβάλλον, με πολιτισμό παγκόσμιας ακτινοβολίας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στο πρόγραμμά μας καταθέτουμε σήμερα 4 δεσμεύσεις πολιτικής. Βάζουμε τις προτεραιότητές μας που θα διαπερνούν τη δράση μας στην περιφέρεια. Πρώτον, η απασχόληση και η αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Η αύξηση του ΑΕΠ, της παραγωγικής ικανότητας και της παραγωγής της στερεά. Η ανάδειξη της ταυτότητας της στερεάς Ελλάδας στο εξωτερικό της περιβάλλον. Και τέλος, η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση. Με μια διακυβέρνηση στηριγμένη σε νέες δομές αναπτυξιακού σχεδιασμού, με δημοκρατικό προγραμματισμό που έλειψε, με ορθολογική οργάνωση του θεσμού, με διαμόρφωση, αυτό που είπα προηγούμενα, της περιφερειακής συνείδησης. Αυτά είναι τα σημεία για την περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη που καθοδηγούν τη σκέψη και τη δράση μας. Εκεί πιστεύω θα κρυθούμε όλοι και όλες. Αυτό είναι και το προσωπικό μας στοίχημα. Αυτό το στίχημα που βάλαμε τους συνεργάτες μας για τη θητεία στην περιφέρεια, όταν με το καλό αναλάβουμε τις στίχες της περιφέρειας, με τη δική σας εντολή και τη δική σας στήριξη. Θέλουμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε επιτέλους το όραμα και τις εξαγγελίες πράξη. Να κάνουμε επιτέλους τις εξαγγελίες για ισόρροπη ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της περιφέρειάς μας. Για άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, πράξη, για να προχωρήσουμε σε ανάσχεση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης της υπαίθρου, για την αποτροπή της ερημοποίησης των χωριών μας, για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Στην πρώτη δέσμευση θέλω να δεσμευτώ και να δεσμευτώ δημόσια μέλημά μας, μέλημα όλων των ανθρώπων που συγκροτούμε το Συνδυασμό Στερεά Υπεροχής. Είναι ένα απλό σύνθημα που όμως θα είναι κάθε μέρα μπροστά μας, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και το μέλημά μας είναι δουλειά για όλους και ιδιαίτερα για τους νέους. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι δεν είναι μόνο δική μας υποχρέωση. Για μας όμως, όλα τα προγράμματα της περιφέρειας, μα όλα, θα κρίνονται πριν και πάνω απ' όλα με μετρήσιμους στόχους για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα πάρουμε βοήθειες και θα σχεδιάσουμε την πολιτική αυτή με βάση τη μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρώπινου Δυναμικού, αξιοποιώντας όλες μα όλες τις χρηματοδοτήσεις και για την αυτοαπασχόληση, αλλά και για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα και για τους ανθρώπους που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς δουλειά. Με τη δημιουργία ειδικού ταμείου ή και ειδικού λογαριασμού στα πλαίσια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για κοινωνικές πολιτικές απασχόλησης, ευνοώντας παράλληλα την κοινωνική οικονομία και τον συνεργατισμό. Θα στηρίξουμε με την κοινωνική εργασία τους οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερους και αδύναμους. Σε μια δημόσια τοποθέτησή μου είπα και το επαναλαμβάνω και εδώ μπροστά σας, ενώπιόν σας, ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να επουλωθούν, να κλείσουμε πληγές που οδήγησαν ανθρώπους στο κοινωνικό περιθώριο, γιατί ξαφνικά βρέθηκαν μετέωροι, χωρίς δουλειά, χωρίς μεροκάματο, με όλα τα αρνητικά δεινά που μπορεί να προκαλέσει η απώλεια μιας θέσης εργασίας. Στοχεύουμε σε μείωση της ανεργίας στα επίπεδα, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι τεχνοκρατικός, της ανεργίας τριβής. Με όλα τα μέσα, με όλους τους πόρους, με κάθε τρόπο. Υπόσχεση, θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να ανατραπεί αυτή η ζωφερή εικόνα και να ατενίσουν οι νέοι με αισιοδοξία και ελπίδα το αύριο. Δέσμευση δεύτερη. Παραγωγική ανασυγκρότηση, επανεκκίνηση και τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Στόχος μας, στόχος της νέας περιφερειακής αρχής, είναι να επηρεάσουμε θετικά το παραγόμενο ΑΕΠ της περιφέρειας μέσω της επανεκκίνησής της με όλα τα μέσα. Που σημαίνει στήριξη της παραγωγικής βάσης των τομέων και κλάδων της περιφερειακής οικονομίας με έργα υποδομών στον πρωτογονή τομέα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η αγροτιά είναι η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και να μην έχει έμπρακτη υποστήριξη και από την περιφερειακή αρχή. Με στήριξη της βιομηχανίας και της μικρής επιχείρησης, με εξωστρέφεια για προϊόντα με ταυτότητα, στήριξη σε νέα καινοτομικά προϊόντα. Επιτρέψτε μου εκτός κειμένου να σας δώσω ένα στοιχείο. Στην τελευταία ανακοίνωση που έκανε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας, δυστυχώς η στερεά Ελλάδα ήταν κάτω από το μέσο όρο στους δείκτες των εξαγωγών. Με ό,τι αυτό μπορεί να φέρει στο μυαλό σας, τις ελλείψεις δηλαδή, στον τομέα της εξωστρέφειας, στον τομέα της καινοτομίας, στον τομέα σύνδεσης εκπαιδευτικής πανεπιστημιακής κοινότητας και παραγωγής. Αυτό για μας είναι πρόκληση να αναστραφεί στα πρώτα κιόλας, τους πρώτους κιόλας μήνες της δικής μας ευθύνης. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για επενδύσεις με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα, στηριζόμενη, ο ιδιωτικός τομέας είναι αλήθεια, στο νέο επενδυτικό νόμο, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί, έφερε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε προσδοκία για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θέλουμε να επανασχεδιάσουμε τις δομές στήριξης επιχειρηματικότητας, να δημιουργήσουμε δίκτυα συνεργασίας στην αγροτιδιατροφή και βεβαίως να φτιάξουμε παραγωγικά συμπλέγματα σε περιοχές υψηλής εξειδίκευσης. Άφησα τελευταίο και κλείνω με τη δεύτερη δέσμευση, δεν θα σας κουράσω περισσότερο από 5 λεπτά, την εφαρμογή νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλειών και προγραμμάτων. Καινοτομίες στον αναπτυξιακό σχεδιασμό στην περιφέρεια, αυτό που ονομάζουμε ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις επενδύσεις και συμπράξεις καινοτομίας. Ξεπερνώντας έτσι τις όποιες μικρές αναστολές, τους τοπικισμούς, ενισχύοντας, καλλιεργώντας και επιτρέψτε μου τη λέξη, απογειώνοντας την προσπάθεια για καλλιέργεια περιφερειακής συνείδησης και εδαφικής συνεργασίας. Δέσμευση τρίτη και προτελευταία. Θέλουμε να αναδείξουμε την ταυτότητά μας, την ταυτότητα της περιφέρειάς μας. Υπάρχουν παγκόσμια εμβέλεια σπόροι. Επιτρέψτε μου να πω για την Ερέτρια, να πω για την Αυλίδα, για να πω για τον Μαραθώνα, να πω για τους Δελφούς, να πω δεκάδες τέτοια μνημεία, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για μια επιθετική, εξωστρεφή τουριστική προβολή της περιφέρειας, με σκοπό να επιμηκύνουμε και την τουριστική περίοδο και να συναρτηθεί με θέσεις απασχόλησης και το εισόδημα των κατοίκων της στερεάς. Αυτή λοιπόν η πόλη, αυτή η ιστορία, αυτός ο πολιτισμός, αυτό το φυσικό περιβάλλον, η αυτογραμμή μας, η παραγωγική μας φυσιογνωμία συγκροτούν μια περιφέρεια όπως είναι η στερεά Ελλάδα, ικανή να τοποθετηθεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη και εμείς θα το κάνουμε πράξη. Θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να το πετύχουμε. Δέσμευση τέταρτη και σας υπόσχομαι ότι θα κλείσω πολύ σύντομα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με δημοκρατία, με συνεργασία και συμμετοχή και του πρώτου βαθμού στον προγραμματισμό. Δεσμευόμαστε απέναντί σας σήμερα να οργανώσουμε μια περιφέρεια μαχητική, αγωνιστική, διεκδικητική και όχι επέτειο.
του κεντρικού κράτους. Φιλοδοξούμε να είναι το Περιφερειακό μας Συμβούλιο χώρος δημοκρατίας, πολιτικής δράσης και συνεργασίας και όχι ένας χώρος άγνων αντιπαραθέσεων και διανομής σπόρων σε έργα πολλές φορές αμφίβολης σκοπιμότητας. Δεσμευόμαστε, φίλες και φίλοι, να ενεργοποιήσουμε τον δημοκρατικό προγραμματισμό με τη συμμετοχή και των συλλογικών παραγωγικών φορέων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Δεν μας τρομάζει. Τους θέλουμε. Είναι επιδίωξή μας. Μαζί με εκείνους μπορούμε να δημιουργήσουμε τη βάση για να πάμε την περιφέρεια μπροστά. Φίλες και φίλοι, τα πολιτικά σχέδια των άλλων παρατάξεων τα γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα νιώσαμε στην καθημερινότητά μας, ίσως και στο πετσί μας. Γνωρίσαμε και το πολιτικό προσωπικό. Γνωριζόμαστε καλά πια. Εμείς αποτελούμε μια εναλλακτική πρόταση. Είμαστε εδώ και όλοι μαζί σας φωνάζουμε. Ελάτε μαζί μας να πάμε μπροστά με την στερεά υπεροχή. Ελάτε μαζί μας να γυρίσουμε σελίδα για την περιφέρειά μας. Ελάτε μαζί μας για να δομήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να γελάσει ξανά τα χείλη, να γελάσουν ξανά τα χείλη των συμπολιτών μας. Μας ξέρετε, δεν πρόκειται να σας διαψέψουμε. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτή εδώ την παρουσία να την τιμήσουμε. Γιατί αυτή εδώ η παρουσία είναι για μας φορτίο ευθύνης. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να πάμε μπροστά, να δημιουργήσουμε το καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μου. Θέλω, πριν σας αφήσω, να μου δώσετε 2 λεπτά ακόμα για να φωνάξω πάνω αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε μαζί, που θα πάμε μαζί. Την ακριότητη Θεοδώρα, που είναι οικαστικός και από τη Χαλκίδα μας. Την Κορέλη, την Πουλουμπούρη, την Γιάννα, την ψυχολόγο, την ψυχοθεραπεύτρια, από το Μαντούδη, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας, αν και θα το είναι. Τον άλλο γιατρό μας, τον Γιώργο Κοπουλούρη, που είναι περιφερειακός σύμβουλος. Από την Κίνη. Έναν γνωστό σας, για τις αγώνες στην κοινωνία και στα συνδικάτα, τον Κώστα τον Κουλουρίδη, πρώην πρόεδρο Κατοικού Κέντρου, πρώην αντιδήμαρχο Καλκιδέων, πρώην περιφερειακό σύμβουλο, μην δημοτικό σύμβουλο. Το Κουτσάκι το Σπύρο, πρώην αντιπρόεδρο του ΕΒΕ, μην οικονομικό εκτόπιν του Εκολογιοτεχνικού Εκκληματιού Έβια. Τον Γιάννη τον Κυριάκη, αρχιτέκτονας από την Καλκίδα, στέλεχος του Δήμου Καλκιδέως. Τον Στέφανο τον Πασινά, πρώην πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Έβια, του Δευτικού Συμπάλλοντος από την Καλκίδα. Τον Μπαζαρά τον Βασίλη, δασολόγο, επικεφαλής του Δημοτικού Ψηφοδελτίου και μη δημοτικό σύμβουλο Δήμου Μακρουτίου Δήμου και Αγία Σάμα. Το Σπύρο του Παπαγεωργίου, επικεφαλής Δημοτικού Ψηφοδελτίου, δημοτικό σύμβουλο του Βρέων Δημοτική Ανότητα Λατίο. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πρώην μέλος του Ήπου Εργατικού Κέντρου, μέλος και ταμείας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Έβια. Το Θανάση τον Παπαδιώτη, αρχιτέκτονας από την Ιθιαία, ο Θανάση είναι και περιφερειακό σύμβουλο. Το Στάθο το Σαράφι, υπεύθυνο του Δοκίου Σπέκτρου στον Μηχανισμό Λιμένων Έβια. Τον άνθρωπο που στηρίζει με την εμπειρία του και τη γνώση αυτό το συνδυασμό, τον Νίκο το Στουπί. Και ο πόνος περιφερειακός σύμβουλος από τον Δήμο Αλυβερίου Κίνη. Τη Θεολάκη την Αναστασία, την Διοφηματική Αρχιτεκτόνισσα Μηχανικό από τον Δήμο Ιστηρίας του Πρόνου Ιψού.
Μητσολάκη τη Σοφία, Βασκάλα, εκπαιδευτικός, περιφερειακή σύμβουλος από το Δήμο Καλύστου. Το Μήτρο, το Χατζηγιαννάκη, γιατρό και πρώην δήμαρχος Σκύρου. Και την Πάνα του Φρυγανιώτη, αρχιτεκτόνισσα από το Δήμο Κίνης Αλιμπερίου. Αυτή είναι η συνεργάτη μου, η πρώτη ίδια. Μια που σας ταλαιπώρησα, επιτρέψτε μου, γιατί έχουν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, θα διαβάσω κι αν είναι κάποιοι εδώ, θα παρακαλούσα να συμπληρώσουν την ομάδα. Η Χαράη Παπαϊωάννου, μηχανικός περιβάλλοντας από τη Λιωτία. Ο Περιφερής ο Μωυσής, πολιτικός μηχανικός από την Ευρυτανία. Ο Πρωτογιάννης ο Ιάθυνας, οικαστικός από τη Λιώτητα. Ο Αθηνόπουλος ο Γιώργος, εκπαιδευτικός καθηγητής πληροφορικής νηπιάρχης Υγείου Ιταίας από τη Φωτίδα. Ο Γιάννης ο Μεριζάρης, πολιτικός μηχανικός ΤΑΦ ΕΕ, περιφερειακός σύμβουλος από τη Φιλωτία. Η Μάγα η Σταυρούλα, έμπορος από την Ευρυτανία. Ο Πετρόπουλος ο Χρήστος, γεωπόνος από τη Φιλότητα. Ο Ιωάννου Μαρτούνης, πρώην εκπαιδευτικός, πρώην αρχημομάρχης Άμφισσας από τη Φωτίδα. Η φίλη μου, η Γιώτα η Τάνκα, η γιατρός από το κέντρο υγείας της Τόμου. Ο Ξηραφάκης ο Γιώργος, πρώην τραπεζικός υπάλληλος στην Ευρυτανία. Ο Μαυρογιάννης ο Βασίλης, αξιωματικός εν αποστρατεία υπάρχων δημοσίου δικαίου. Και ο Πληθυρής ο Παύλος, γιατρός χειρουργός, διευθυντής και διδάκτορ ιατρικής σχολής Αθηνών. Είμαστε εδώ στον Πάσα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Με την κίνησή σας θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.